Θα προσπαθήσω να τελειώσω πιο γρήγορα από τα 20 λεπτά για να αποφύγω την αγκαλιά. Λοιπόν, ονομάζομαι Πάνος Αγγελόπουλος, κατάγομαι από την Πάτρα. Έχω σπουδάσει στην Πάτρα, οπότε είμαι ένας από εσάς, λίγο πολύ. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά, πρέπει να κάνετε startup. Πρέπει να κάνετε. Όπως και δίποτε. Το έχετε. Θα συμφωνήσω με τα παιδιά, δεν υπάρχει κρίση. Δεν υπάρχει κρίση. Άκουσα πριν ότι για το τάξη είπε ότι πήγε να τα βάλει με τους ταξιτζίδες. Εμείς πήγαμε να τα βάλουμε με επενδυτές. Είναι λίγο πολύ κοντά στην αλητεία. Πραγματικά. Τώρα, fact up, ok. Το πρώτο fact up ήταν η βαθμή μου. Όπου η μάνα μου απογοητεύτηκε. Ok, ήμουνα καλό στα μαθηματικά, αλλά πρέπει να διαβάσω αρχαία. Και έπρεπε να γράψω περίπου 3 σελίδες για τον ρατσισμό. Ήξερα τι θα πω, αλλά δεν μπορούσα. Στα αρχαία, όχι, ποτέ, σε ακούω. Δεν μπορούσα να γράψω και να αναπτύξω 3 σελίδες, οπότε ήμουνα πολύ πολύ κακό στην έκθεση. Η μάνα μου με έπιασε, ο πατέρας μου με έπιασε και μου είπανε, παιδάκι μου, πρέπει να διαβάσεις και εκεί, να κάνεις και αυτό. Δεν μπορούσα να το καταλάβω για ποιο λόγο. Άρα η βαθμή μου ήταν συνέχεια μέτρη προς χάλια. Παρ' όλα αυτά, θυμάμαι τότε εκείνα τα χρόνια ότι γράφαμε Delphi στη γειτονιά έτσι ώστε να καταφέρουμε να ανοίξει και να κλείσει ένα παράθυρο στον υπολογιστή και όταν το έδειχνα μου λέγανε ok, αλλά άσε αυτές τις 6 ώρες που σπατάλησες το βράδυ να κοιμηθείς για να διαβάσεις τα αρχεία την άλλη μέρα. Ήταν πολύ δύσκολο τότε να μεταβούμε καταστάσεις και να καταλάβουμε ότι ακόμα και από μία αποτυχία μπορεί να βγάλουμε επιτυχίες. Στη συνέχεια πήγα στο πανεπιστήμιο, σπούδασα και κάποια στιγμή ήρθε να κάνω να ασχοληθώ με κάτι πιο ενεργά πάνω στην εργασία. Τότε λοιπόν έκανα μία αίτηση και με πήρανε στο ΙΤΗ, στη Πάτρα, όπου εκεί ξεκίνησα να κάνω διάφορα πράγματα και ήθελα να κάνω και κάτι επιχειρηματικό. Το ΙΤΗ, για όσοι δεν το γνωρίζουν, είναι Ινστιτούτο καθαρά ακαδημαϊκό. Προσπαθούσα λοιπόν να κάνω κάτι επιχειρηματικό, μέτρωγε μέσα μου και σκέφτηκα να φτιάξω, χρησιμοποιώντας το Google Maps, σκέφτηκα να φτιάξω μια πλατφόρμα όπου θα μπορούσε οποιοδήποτε να βάλει ένα πιν πάνω με φωτογραφίες, έτσι ώστε να δείξουμε στους ξένους που έρχονταν στη χώρα συγκεκριμένα σημεία τα οποία δεν τα ήξεραν με τίποτα και μπορούσαν να τα επισκεφτούν. Και πώς μπορούσαν να τα επισκεφτούν. Τεράστια αποτυχία. Έπαιρνα τηλέφωνο τον κολλητό μου επί βράδια να του πω ότι σε παρακαλώ βάλε ένα πιν και εσύ, να μην είμαι μόνο εγώ. Στο τέλος, του υποσχέθηκα ότι θα του πλύνω τα πιάτα για μία εβδομάδα για να βάλει ένα πιν από το χωριό του. Αυτό από την αρχή, όταν το σκέφτεσαι, λες καταπληκτική ιδέα αυτό, θα το κάνω και θα γίνω εκατομμυριούχος. Και τελικά, είναι μία αποτυχία, αλλά από την αποτυχία αυτή, καταλαβαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Τι κατάλαβα? Ότι αυτό το οποίο είχα φτιάξει δεν ήταν καθόλου μα καθόλου εύχριστο. Γιατί έπαιρνα συνέχεια τηλέφωνο για να το κάνει, ενώ θα έπρεπε ο φίλος μου να το δει και να το κάνει πολύ μα πολύ πιο γρήγορα. Το δεύτερο πράγμα, όταν απέτυχε αυτό και το άφησα στην άκρη, είπα ότι okay, δεν είναι αυτό για μένα, αλλά δεν πρέπει να κάνω, θα πρέπει να κάνω κάτι άλλο. Προσπαθούσα να σκεφτώ διάφορους τρόπους για να αυξήσω και το εισόδημα και να κάνω και κάτι έτσι ώστε να το λύσω. Τότε είχα επισκευάσει έτσι μόνος διαφορετικές κατηγορίες του τηλέφωνου, οπότε είπα ότι θα κάνω αυτό και επισκευάζω iPhone αποκλειστικά και μόνο. Ήμουν περίπου ένα χρόνο εκεί και κατάφερα και είχα 8 πελάτες όπου 2 πλήρωσα. Ήταν και δύο συγγενείς και δεν θέλω να μην είμαστε συγχωρημένα. Δεν πλήρωνε κανένας και δεν πλήρωνε γιατί είχα κάνει πάρα πολλά λάθη. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα για τα λάθη και τα σκεφτόμουν στη συνέχεια. Λέω γιατί αυτό, γιατί έγινε έτσι, δεν έπρεπε να κάνω εκείνο, έπρεπε να σκεφτώ κάτι άλλο. Τότε λοιπόν αποφάσισα να πάω σε έναν καταπληκτικό incubator όπου λέγεται Ελληνικός Στρατός.
Και εκεί φανταστείτε ένα θάλαμο με 50 άντρες, όπου ήμουν εγώ κι άλλος ένας, όπου είχαμε τελειώσει το λύκειο. Εγώ είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήμασταν περίπου στο Ανατολικό, το άλλο παιδί το ίδιο, αλλά όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν τελειώσει το λύκειο. Άρα αναγκαστικά έπρεπε να μιλάω μόνο με αυτόν. Και αρχίσαμε να αναπτύσσουμε μια ιδέα. Τότε ο Στέφανος, το παιδί με το οποίο ήμασταν μαζί στο θάλαμο, ήταν marketing director στο eTable. Στη συνέχεια και co-founder του Tisto. Ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε τι κάνω εγώ, τι κάνει αυτός, πράγματα τελείως βαρετά για όλους τους υπόλοιπους, αλλά εμείς βρίσκαμε ένα καταπληκτικό mentality, ένα connection απίστευτο και ξεκινούσαμε να δούμε αν μπορούμε να υλοποιήσουμε την ιδέα. Η ιδέα ήταν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο όγκο δεδομένων, big data, να κάνουμε συσχετήσεις και να μπορέσουμε να παρέχουμε ανάλυση σε υποψήφιους επενδυτές για το ποια μετοχή θα πρέπει να επιλέξουν. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε τα μοντέλα ουσιαστικά και καθόμασταν για να το δοκιμάσουμε, ήμουν εγώ, ο Στέφανος και ο Χρήστος και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι περίμενα τόσο μα τόσο πολύ το αποτέλεσμα όσο δεν έχω περιμένει η γυναίκα. Εντάξει, κοντά ήταν τα δύο αυτά. Το πρώτο αποτέλεσμα το θέλαμε σε 10 λεπτά. Μπορείτε να φανταστείτε σε πόση ώρα το βγάλαμε. 4,5 μέρες. 4,5 μέρες θέλαμε για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο το θέλαμε σε 10 λεπτά maximum. Αυτός ο χρόνος άρχισε σιγά σιγά να πέφτει, όπου μετά από περίπου 4 με 5 μήνες καταφέραμε να το κάνουμε 2,5 μέρες. Τότε λοιπόν πήγαμε να μιλήσουμε, να χτυπήσουμε κάποιες πόρτες έτσι ώστε να πούμε ότι κάτι έχουμε εδώ, αλλά και έρχεται λοιπόν ο επενδυτής αυτός και λέει: θα μου φέρετε 100 προβλέψεις. 100 προβλέψεις για εμάς ήταν περίπου, υπολογίζω σε χρόνια, 20 χρόνια. Όταν του το είπα, μου λέει: οκ, είσαι πολύ μικρός, ακόμα ξεκίνα. Και ξεκίνησα. Δεν είναι αστείο, ξεκίνησα. Ξεκίνησα να φτιάχνω αναλύσεις. Εγώ ξεκίνησα να φτιάχνω αναλύσεις ο Στέφανος και λέγαμε ότι okay, κάποια στιγμή αυτό ίσως και να γίνει κάτι. Να μην φτάσουμε τις 100, αλλά τουλάχιστον σε 2 χρόνια να έχουμε 10. Βρεθήκαμε σε μια παρέα στον Πειραιά, σε ένα αντίστοιχο έτσι startup weekend. Περισσότερο θα το έλεγα υπήρχε με τον Ιγκρική. Με διάφορους διαφορετικούς τα οποία θέλανε να πούν στο οικοσύστημα αυτό το φόρος. Είχανε κάποια λίγα χρήματα στην επένδυση και ψάχνουν να βρουν ωραίες ιδέες. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με έναν από αυτούς, γύρισε και μας είπε: «Οκ, μου αρέσει, δεν θέλω να επενδύσω». Τουλαθήκαμε, λέμε, εντάξει, μας κατεδίδει ο τύπος, έτσι. Δεν είδε καν αποτελέσματα. Εγώ μπορώ να του λέγα ότι βγάζω εκατομμύρια. Την επόμενη μέρα τον ξαναπήρα τηλέφωνο πάλι, να είμαι σίγουρος ότι δεν μου έχει δώσει λάθος τηλέφωνο, ότι υπάρχει. Και έτσι από αυτόν τον πρώτο τρελό angel investor καταφέραμε να δημιουργηθούμε. Στη συνέχεια βέβαια σηκώσαμε και άλλα χρήματα για να καταφέρουμε να είμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία είμαστε τώρα. Ήταν ιδιαίτερα χαμηλό. Ιδιαίτερα χαμηλό. Συνεχίζω με τις αποτυχίες. Όταν είχαμε κάτι πιο
πιο σταθερό για μας, αποφασίσαμε να πάμε κάπου που νομίζω θα πηγαίνουν περισσότεροι. Έχεις αλγορίθμους οι οποίοι σου αποφέρουν χρήματα επενδύοντας στην κεφαλαίο αγορά, κυρίως στις μετοχές και στο συνάλλαγμα. Πού θα πας? Ποια πόρτα θα χτυπήσεις? Να πάμε στις τράπεζες και πήγαμε σε μια από μεγαλύτερες τέτοιες τράπεζες και θα δείξουμε τα αποτελέσματά μας. Οκ, λέει, θα σας δοκιμάσουμε και μας κάνουν validate ένα ποσοστό κοντά στο 82% επιτυχίας. Το μεγαλύτερο όμως λάθος που δεν είχαμε υπολογίσει εκεί ήταν η ελληνική κεφαλαιαγορά. Να σας δώσω έτσι 2-3 στοιχεία. Όταν ανοίγουμε μία θέση στο χρηματιστήριο στην Κύπρο ή στην Αγγλία ή στη Γερμανία, το commission fee, τα χρήματα οποία δίνουμε, είναι περίπου ένα μισό κοντά στα 2 ευρώ. Μπορείτε να φανταστείτε τι commission fee έχει η ελληνική αγορά. Είναι από 50 έως 80 ευρώ. Προφανώς και δεν το ξέραμε. Όταν πήγαμε λοιπόν να το δώσουμε σε κάποια τράπεζα, απευθείας μας είπε ότι για να μπορέσω να το αγοράσω, να το χρησιμοποιήσω μάλλον, πρέπει η μετοχή αυτή να κάνει μια αύξηση κοντά στα 10-15% τη μέρα. Εμείς κοιτάγαμε blue chips τότε και οι μετοχές αυτές που κοιτάγαμε ήταν μετοχή της Microsoft, του Facebook και της Apple. Κάνανε 3-3,5% 4 περίπου φορές το χρόνο. Άρα το προϊόν μας και πάλι ήταν μια τεράστια αποτυχία. Προσπαθούσαμε να δούμε τι θα κάνουμε. Μέσα σε όλα αυτά αναγκαστήκαμε να δαπανίσουμε λίγα από τα τελευταία μας χρήματα στο να κάνουμε ένα ταξίδι στην πανέμορφη Πορτογαλία και πήγαμε στο Web Summit, έτσι ώστε να βγάλουμε λίγο το προϊόν πιο πολύ στο εξωτερικό και να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει. Πολύ απογοητευμένοι, είχαμε κάτι το οποίο πιστεύαμε, βλέπαμε ότι λειτουργεί, βλέπαμε την πρόβλεψη, φανταστείτε λίγο την ψυχολογία. Να βλέπεις ότι μπορείς να κάνεις πρόβλεψη, να βλέπεις ότι έχεις ένα ποσοστό κοντά στο 80% και επιτυχίας και αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Τότε λοιπόν στην Πορτογαλία ήρθαν αρκετές γνωριμίες. Ένας από αυτούς λοιπόν μας είπε τη μαγική λέξη, το τι ακριβώς έπρεπε να κάνουμε, πού ακριβώς έπρεπε να στοχεύσουμε. Γυρίσαμε πίσω, τα κεφάλαια είχαν τελειώσει και ξεκινήσαμε πάλι να βλέπουμε έτσι έναν δεύτερο target για μας και να αναπτύσσουμε περισσότερο το μοντέλο μας προς το συνάλλαγμα τότε. Αυτό μας έδωσε μια τεράστια όθηση. Όντως, ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε και ήταν κάτι ιδιαίτερα κερδοφόρο και αυτό μας βοήθησε να δημιουργήσουμε και πάλι από το μηδέν ουσιαστικά, μάλλον από το μείον, την εταιρεία και να μπορέσουμε σιγά σιγά να καταφέρουμε να κλείσουμε τους πρώτους μας πελάτες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το σημείο στην εταιρεία. Οι πρώτοι πελάτες και το feedback που λαμβάνεις από τους πρώτους πελάτες έτσι ώστε να δημιουργήσεις το προϊόν είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία για το πώς μια ιδέα, μια εταιρεία μπορεί να μείνει στην αγορά εργασίας. Στην αρχή μου ήταν πολύ δύσκολο να ακούσω τους πελάτες, διότι συνέχεια μου άλλαζαν αυτό το οποίο σκεφτόμουν εγώ στο μυαλό μου. Τότε λοιπόν, καθόμαστε όλοι να σκεφτούμε και βλέπουμε ότι όντως οι πελάτες θέλανε αυτό το οποίο ήταν αυτονόητο για την αγορά. Και έτσι, καταφέραμε να πάμε
πιο κοντά σε αυτό που θέλανε και εμείς ένα βήμα λίγο πιο κοντά στην επιτυχία. Δεν έχουμε πετύχει. Για να πετύχεις κάτι πρέπει να περάσεις από πάρα πολλές αποτυχίες. Θεωρούμε ότι είμαστε κοντά στο να πετύχουμε αυτόν τον αριθμό των αποτυχιών για να πάμε στην επιτυχία. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα που έλεγε ότι υπάρχουν 20% περισσότερες πιθανότητες σε κάποιον ο οποίος έχει αποτύχει για να πετύχει στην επόμενη δουλειά την οποία κάνει. Από μένα σας το λέω πραγματικά, προσπαθήστε και ας αποτύχετε. Μην σκέφτεστε ότι πρέπει να πάω να πάρω λεφτά, πρέπει να σηκώσω λεφτά, πρέπει να κάνω. Αφιερώστε χρόνο από τον εαυτό σας στην ιδέα σας. Ποια θα είναι η ιδέα? Λύστε ένα πρόβλημα. Καθημερινά έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Αν λύσουμε ένα πρόβλημα, το οποίο συνήθως αυτό το πρόβλημα το έχει και κάποιος άλλος, και κάποιος τρίτος, και κάποιος τέταρτος, και κάποιος πέμπτος, αυτοί θα είναι οι πελάτες μας. Από αυτούς θα πάρουμε τα λεφτά, τα χρήματα για την εταιρεία, γιατί λύσαμε το πρόβλημα το οποίο έχουν αυτοί, που στην πρώτη φάση το είχαμε εμείς. Τι κλειτώσα? Ευχαριστώ. Εντάξει, για λίγο την κλείδωσα, αλλά δεν δίνω. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Για να ακούσουμε ερωτήσεις για όσους θέλουν να φάνε πίτσα. Ταν. Έλα, λοιπόν. Το background της ομάδας σας ποιο ήταν, για να σας πω θα καταλήξω. Ήσασταν computer science εσείς? Αν και μάλλον, απλώς από την ιστορία που είπατε, βλέπω ότι ίσως μεγάλη σημασία από την ομάδα έχει γίνει η επιστημονικότητα. Αλλά αυτή η επιστημονικότητα δεν ξέρει, γιατί το συνάλλαγμα έχει μεγάλη μεταβλητότητα. Ναι. Άρα, ίσως ένα μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό, δηλαδή οι ομάδες να έχουν διαφορετικά αντικείμενα. Σωστά, σωστά. Αν το ξέραμε αυτό από την αρχή, ίσως να ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι το είχαμε δοκιμάσει το συνάλλαγμα, αλλά με τελείως διαφορετική προσέγγιση. Σίγουρα, η ομάδα είναι το πιο βασικό στοιχείο σε μια startup. Όταν ξεκινάει η εταιρεία, η ομάδα, οι σχέσεις μεταξύ των μελών της και η δυναμικότητα η οποία μπορεί να δώσει, είναι το πιο βασικό. Έχω και μία εγώ πριν δώσω το μικρόφωνο. Όχι, όχι. Πώς σου ήρθε, αφού δεν έχεις τέτοια προγράμμα? Ποιος? Δικιά μου είναι η ερώτηση, κυρία, που σου έλεγα. Δηλαδή, αυτό που λες ότι πρέπει να έχεις αυτό το πρόβλημα ή να βρεις άτομα που να έχουν αυτό το πρόβλημα. Το είχαμε το πρόβλημα, το είχαμε το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το... είναι της κυρίας η ερώτηση, έτσι? Όχι, είναι. Λοιπόν, όταν πήγα στο στρατό, το βασικό μου πρόβλημα ήταν ότι δεν κάπνιζα. Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί αρκετοί κάπνιζαν και κάποια στιγμή μας φέρανε κάποια χρήματα τα οποία ήταν περίπου 7,5 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, το μήνα. Το κοινό στοιχείο με τον Στέφανο, πέρα από τα υπόλοιπα, ήταν ότι ούτε αυτός δεν κάπνιζε, ούτε αυτός κάπνιζε. Επομένως σκεφτήκαμε ότι πρέπει αυτά τα λεφτά κάτι να τα κάνουμε. Φανταστείτε ότι στο στρατό δεν μπορείς να αγοράσεις κάτι, είσαι μέσα, ειδικά τις πρώτες 30 μέρες, δεν μπορείς να βγεις να αγοράσεις κάτι με 7,5 ευρώ. Και αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να καπνίσεις, για να το ξεχάσεις. Άρα αυτό ήταν το βασικό μας πρόβλημα. Τότε λοιπόν, ο Στέφανος μου είπε ότι, ξέρεις κάτι, αυτά τα λεφτά πρέπει να τα επενδύσουμε. Η ιδέα έτσι ξεκίνησε και είναι αλήθεια. Ωραία, μία ερώτηση. Πόσο δύσκολο να πείσεις τους επενδυτές να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο σου? Είναι πολύ εύκολο, πάρα μα πάρα πολύ εύκολο, όταν τους δώσεις τα πρώτα χρήματα πίσω. Άλλη μία εδώ. Εφόσον επεκταθήκατε και στο κομμάτι του συναλλάγματος και καταλαβαίνω ότι προέρχεσαι και από τεχνολογικό κομμάτι, τα bitcoins δεν είναι μια πάρα πολύ καλή επένδυση, ειδικά στην εποχή μας, όσον αφορά συνάλλαγμα?
το bitcoin και το ethereum, αυτά τα νέα ψηφιακά νομίσματα, είναι κάτι όπου οι κλασικοί επενδυτές θα φοβούνται ακόμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς, οι περισσότεροι πελάτες μας είναι κλασικοί επενδυτές, άτομα τα οποία έχουν σπαταλήσει 30 και 40 χρόνια από τη ζωή τους και αγοράζουν και πουλάνε συνάλλαγμα, νομίσματα. Τώρα, αν στο μέλλον δημιουργηθεί κάτι ή κάποια ανάγκη προς το bitcoin, ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο αυτό, διότι η βασική μας λογική βασίζεται στην εξόριξη γνώσης και στις σχετήσεις από δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Το bitcoin είναι κάτι πολύ καινούριο. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Τίποτα άλλο, περνάω μπροστά από το μικρόφωνο το ηχείο και... Πόσο χρόνο χρειάζεται τώρα για την πρόβλεψη? Ερώτηση από τον χρόνο που υπάρχει. Όχι, ωραία, μία τελευταία δικιά μου. Εκτός από να πάει κάποιο στρατό ή να κόψει το κάπνισμα, τι άλλο του ρωτήσεις? Τι άλλο? Παιδιά, να επιχειρήσουν. Τίποτα άλλο. Ο διπλανός μου τώρα επιχείρησε. Και έχει επιχειρήσει και θα επιχειρήσει. Και το μικρόβιο της επιχείρησης δεν σταματάει. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Όπως λένε πολύ καλά τα παιδιά, τότε έχουμε φαντάρους. Αυτό καταλάβω. Αυτό είναι επιχείρηση. Παιδιά, ναι, ναι. Είναι και νομίζω ότι λίγο πολύ όσο έχω δει εγώ το οικοσύστημα των startup, ακόμα και στην αποτυχία κάποιος συνεχίζει πάλι με μία άλλη ιδέα. Δεν ξέρω αν η γνώμη αυτή δική μου και αυτό που έχω δει το επιβεβαιώνετε και εσείς από το The Cube, όπου έχετε πολύ καλύτερη εικόνα, αλλά νομίζω ότι κάποιος ο οποίος έχει αυτό το μικρόβιο της επιχειρηματικότητας δεν σταματάει ποτέ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.